Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη. Είναι ο πρώην πρόεδρος του Γεωτέκ Κρήτης, κτηνίατρος και ερευνητής. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνετε αρχικά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ιδιαίτερη τιμή και να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά εκ μέρους της κτηνοτροφίας και του κτηνοτροφικού κόσμου της Κρήτης, μια πανίσχυρη δύναμη που πρέπει να συνεχίσουμε να την αγαπούμε, για τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και να αλληλοενημερωνόμαστε, γιατί η απουσία ενημέρωσης οδηγεί σε αυτές τις οπωσδήποτε ασφαλμένες αποφάσεις. Ωραία, πάμε να κάνουμε λοιπόν μια αναλυτική ανάγνωση των εξελίξεων. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιο ήταν το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε, αφού διαβάσατε την επίμαχη απόφαση? Εγώ, επειδή ασχολούμαι με τη κτηνοτροφία και ασφαλώς με τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά, παρακολουθώ τις εξελίξεις στην νομοθεσία. Δεν σας κρύβω ότι διαβάζοντας την απόφαση που υπογράφει ασφαλώς ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, αλλά είναι μια απόφαση της αντιπεριφέρειας του Λασιθίου, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Σας εξέπληξε δηλαδή? Είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γραφτεί. Δηλαδή, σε ένα σημείο, σε ένα τόπο όπου πραγματικά η ψυχή της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός. Ασφαλώς όμως αυτός ο τουρισμός είναι εδώ, γιατί έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, μέσα στα οποία ναι είναι ο ήλιος, ναι είναι η θάλασσα, ναι όμως είναι και το σύνολο του πολιτισμού μας, ναι το σύνολο και της ιστορίας μας, ο πολιτισμός μας όμως, η κριτική μας διατροφή, τα ήθη και τα έθιμα, τονώνονται και υπηρετούνται από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και της ενδοχώρας και ιδιαίτερα τις δραστηριότητες της οικόστης κοινοτροφίας. Δύο πράγματα σας παρακαλώ, γιατί κάποια στιγμή σαν κοινωνία πρέπει να τα πούμε και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να πούμε τι είναι η κριτική διατροφή. Γιατί αυτή υπηρετείται 100% από την οικόστη εκτροφή ζώων και φυτών. Είναι το βρισκούμενο το οποίο έχει ανοιχτές τις πόρτες μας και καλλιεργεί το αίσθημα της φιλοξενίας μας. Για το Θεό, θα τα κλείσουμε? Γιατί? Με ποιον ενοχλούμε? Έχουμε σκεφτεί πόσα κατοικίδια ζώα έχουμε μέσα στις πόλεις μας, μέσα στα σπίτια, μέσα στα διαμερίσματά μας, και ξαφνικά λέμε δύο κότες. Τι είναι δύο κότες? Ή τέσσερις κότες ή τέσσερα αρνιά, γιατί τέσσερα ζώα 4 μηνών είναι 4 αρνιά. Και τι θα κάνουν τα αρνιά? Θα μολύνουν το περιβάλλον? Αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι αυτό που λέτε, το τι θέλετε να πείτε. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω όμως πιο στοχευμένα, αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια βάση σε αυτή την απόφαση, από πλευράς υγιεινής για παράδειγμα. Γιατί ακούγονται πολλά στο δημόσιο διάλογο, να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι τα θέματα υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλείως του σεβασμού του γείτονα όταν και της μη όχλησης είναι δεδομένα. Και θα πρέπει ασφαλώς να σέβεται ο ένας τον άλλο μας και με όλες μας τις εκφάσεις και τις δραστηριότητες. Ευτυχώς οι οικισμοί μας είναι μικροί, αραιοκατοικημένοι και διάσπαρτοι. Mm-hmm. Θα πρέπει, εγώ νομίζω ότι η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, επειδή ορμόμενη από την τουριστική ανάπτυξη, την εξέλιξη και στα πλαίσια του να προστατεύσουμε, ας πούμε, την τουριστική δραστηριότητα, έβαλαν αυτά τα απαράδεκτα αυστηρά μέτρα, τα οποία ασφαλώς έρχονται να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που είναι η οικόστη εκτροφή, η οποία διατηρεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα, αποτελεί ένα πρόσθετο εισόδημα μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας και ασφάλειας παραγωγής τροφίμων που τροφοδοτεί όλους εμάς. Είναι περίπου ένα μηνιάτικο αθόρυβο που μπαίνει στα σπίτια μας και τονώνει την ευημερία μας. Γιατί να το στραγγαλίσουμε? Ασφαλώς ναι, εκεί που έχουμε τουριστικές δραστηριότητες, ναι να τις προστατεύσουμε, ναι να μπει σεβασμός. Ναι, ασφαλώς να μπουν όρια, προϋποθέσεις της μη όχλησης, άρα καθαριότητα, περιποίηση, είτε αλλιώς. Αυτά είναι και υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευζοία των ζώων. Να σας πω και κάτι άλλο για να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα ζώο που το εκτρέφουμε, που είναι παραγωγικό, όταν δεν το εξασφαλίσουμε την ευζοία και την ποιότητα της ζωής του, δεν παράγει. Δεν παράγει καθόλου. Θα αρρωστήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η ιστορία πάει από μόνη της, είναι διαχρονική, αλλά είναι μια δραστηριότητα που με μάχη, με κόπο τη διατηρούμε στην Κρήτη
και θα πρέπει να τις σεβαστούν. Έτσι κι άλλο, όπως είπατε, τα μέτρα αυτά να αφορούν μια πυκνοκατοικημένη περιοχή μέσα στον αστικό ιστό και άλλο σε χωριό, σε ένα χωριό το οποίο βρίσκεται εκτός τουριστικής ζώνης. Κάτι άλλο το οποίο προκάλεσε επίσης εντύπωση, κύριε Στεφανάκη, είναι το γεγονός ότι το μέτρο αυτό ξεκινά να εφαρμόζεται από το Λασίθι. Αυτό θα το δούμε και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες του νησιού. Με βάση την νομοθεσία, κάθε περιφερειακή ενότητα, η παλιά νομαρχία, θα ορίσει τις δικές της προδιαγραφές. Μάλιστα. Θεωρώ ότι στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Κρήτης δεν θα γίνουν αυτά τα λάθη, γιατί εγώ να σας μεταφέρω, γιατί είμαι στο πεδίο, ότι η αγανάκτηση των κατοίκων και των υπόλοιπων περιφερειακών ενότητων της Κρήτης είναι πάρα πολύ έντονη και ασφαλώς ο περιφερειάρχης μας θα το λάβει υπόψη του. Υπάρχει, λέτε, περιθώριο για να επανεξεταστούν κάποιες παράμετροι. Ναι, για την νομοθεσία είναι σαφής. Τα όρια και τις προϋποθέσεις για την οικόσιτη εκτροφή των ζώων τα ορίζουν οι περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα, και λοιπόν. Και λέει, βέβαια, περιφερειάρχης θα είναι. Άρα θεωρώ, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα του χρόνου, ας πούμε, αναθεώρησης αυτών που αποφάσισε η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου και υπέγραψε ο περιφερειάρχης, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να καθόμαστε να συζητούμε για να μην γίνονται αυτά τα λάθη που δεν είναι. Δεν εννοούμε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το καταλαβαίνετε. Είναι όμως τεράστια αναπτυξιακά, αν συνεχίσουμε να θέμε να πιστεύουμε στην ισόρροπη ανάπτυξη αυτού του τόπου, στη διατήρηση της ενδοχώρας και στην επιστροφή των νέων ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα χωριά, γιατί οι οικονομικές και συνθήκες που διαμορφώνονται, η κρίση των τροφίμων που ήρθε και για μένα θα μείνει, δεν θα ξαναυπάρξουν φτηνά τρόφιμα. Έχουμε και αυτή είναι, έτσι όπως μας την περιγράφεται, η μεγάλη εικόνα του προβλήματος. Δηλαδή, βέβαια, σταδιακά θα βέβαια ακολουθήσει ένα ολοκληρωτικό χτύπημα στον πρωτογενή τομέα και ακούσαμε και τους προβληματισμούς των κατοίκων στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε για έλεγχο κατ' ουσίαν στο τι τρώμε αύριο μεθαύριο. Ναι, νομίζω ότι σαν λαός πραγματικά ξεχωρίζουμε και παρά την ανάπτυξη του τουρισμού μας και τη διεύρυνση της περιόδου και την αλληλεπίδραση που υπάρχει, εμείς επιμένουμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και έχουμε ένα μοναδικό αγροδιατροφικό τομέα, που είναι ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίησή του και την παραγωγή ψηλής ποιότητας προϊόντων, που είναι εξαγώγημα. Ένα κομμάτι κρυφό που αποτελεί τρομερό σημείο της ευημερίας του κατοίκου που έχει τη γη του, είναι η οικόσιτη εκτροφή και καλλιέργεια των φυτών και η εκτροφή των ζώων. Και τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας αύξησης των πρώτων υλών των ζωοτροφών, έχει γίνει μια μείωση σε συνδυασμό με την απομάκρυση των νέων με ευθύνη των μεγαλύτερων, δηλαδή σε εμάς που έχουμε μια ηλικία που δεν φροντίζουμε να μοιήσουμε σε αυτόν τον πολιτισμό και αυτή την ποιότητα ζωής τους νέους ανθρώπους. Μάλιστα. Άρα είναι πολύπλευρο το θέμα και ασφαλώς εμείς, επειδή έχουμε μάθει να ζούμε ποιοτικά, να είμαστε και να πηγαίνουμε στη φύση μας που είναι μοναδική και ξέρετε, όπου λείπει η ανθρώπινη δραστηριότητα υπάρχει ερήμωση και εγκατάλειψη. Έχετε απόλυτο άρα, δίκιο. Δεν μπορούμε να αυστηροποιούμε πράγματα χωρίς λόγο, γιατί αυτά είναι, δηλαδή εγώ κοίταζα τα ισοδύναμα και πραγματικά πρώτον ευνηδιάστηκα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ ως κτηνίατρος και ως γεωτεχνικός και ως άνθρωπος που ασχολείται με τη ζωική παραγωγή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ γιατί με το τι ασχολούμαστε και λες και δεν ταξιδεύουμε έξω, λες και δεν έχουμε πάει έξω να δούμε ότι πάρα πολλές αναπτυγμένες χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μονάδες παραγωγικές μέσα στους οικισμούς. Λοιπόν, κύριε Στεφανάκη, όπως είπατε, είναι ένα πολύπλευρο και πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα το ξαναβρούμε σίγουρα μπροστά μας. Οι τοποθετήσεις σας έχουν πάντα ένα ειδικό βάρος και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας ακούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και εγώ και να πω ότι από την ώρα που η κοινωνία το συζητάει και αντιδρά, εννοείται ότι η περιφέρειά μας και η υπεύθυνη είναι εντελώς ανοιχτή, η αιρετή και οι υπηρεσίες και ασφαλώς θα γίνει μια προσαρμογή. Σας ευχαριστώ νομίζω ότι ήταν πολύ. Απλά μια βιαστική απόφαση. Μάλιστα.